Η παγκόσμια εκκλησία του Σατανά ετοιμάζεται. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της Βαβέλ είναι η συνένωση όλων των θρησκειών της γης σε μια ενιαία πανθρησκεία η οποία ονομάζεται Μρά. Και η βαθμία αντικατάσταση των θεοτήτων των άλλων θρησκειών με ένα κοινό θεό, τον Σατανά. Τον βλέπετε στις οθόνες σας. Η συγχώνευση των θρησκειών είναι η καταστροφή του χριστιανισμού και δι της Ορθοδοξίας. Έναρξη της συνελεύσεως με παγανιστική τελετή επικλήσει σε δαιμονικά πνεύματα, σε τοτέμ και σε όλο αυτό το συνοθήλευμα. Η παγανιστική λοιπόν τελετή από Βορειοαμερικανούς Ινδιάνους με τελετουργικό πυρ επικλήσει στο πνεύμα του διαβόλου, προσευχές και χωρί. Εδώ βλέπουμε το τοτέμ των Ινδιάνων να στερεώνεται από πλαγιαστό σταυρό και όχι από άλλη βάση, στρογγυλή τετράγωνη, αλλά για να δείξουν ότι το τοτέμ που συμβολίζει το ακάθαρτο πνεύμα πατάει τον σταυρό, δηλαδή υπερέχει του σταυρού. Έτσι οι Ινδιάνοι με το πνεύμα του Θεούτων ήρθαν να χαιρετήσουν και να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Εδώ βλέπουμε τον Αρχιραβίνο, ο οποίος βεβαίως δεν έχει καμία δουλειά με την Ορθοδοξία και τον Χριστιανισμό και βεβαίως τι είδους συνεργασία μπορεί να υπάρξει μεταξύ της Εκκλησίας του Χριστού και της Συναγωγής. Είναι γνωστόν ότι ο Εβραϊσμός δεν πιστεύει στον γεννηθέντα, σταυροθέντα, ταφέντα και αναστάντα Χριστόν και όχι μόνο δεν πιστεύει αλλά είναι άσπονδος εχθρός του. Κατά τα τελευταία έτη, το Βατικανό Πολάκης παρεκάθισε στην στρογγυλή τράπεζα ισότητος μετά των αθέων, των μασόνων, των κομμουνιστών, των Εβραίων και των οπαδών όλων των άλλων σκοτεινών και αντιχρίστων δυνάμεων. Εδώ βλέπουμε την είσοδο του Ευαγγελίου. Είσοδος του Ευαγγελίου και ψαλμωδίες προτεσταντικού κοσμικού πνεύματος με συνοδεία γυναικών. Όπως γνωρίζουμε, οι προτεστάντες έχουν ιέριες λειτουργούς και βεβαίως ιέριες έχει μόνον ο Σατανάς και όχι στην θρησκεία των Ορθοδόξων απαγορεύεται αυστηρά. Εδώ βλέπουμε τον επίσκοπο του Τορόντο, δυστυχώς Ορθόδοξος, τον επίσκοπο Σωτήριο, ο οποίος βεβαίως είναι μέγας οικουμενιστής με το μασονικό μουσάκι, όχι γένια μακριά για να μπορούν το βράδυ να πηγαίνουν στα καμπαρέ, κοστούμι και μουσι μασονικό, το χαρακτηριστικό της του οικουμενιστή κληρικού. Εδώ εκπρόσωπος του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως με τον Αντιχαλκιδόνιο και Μονοφυσίτη, αρχηγό μονοφυσιτών, που το απαγορεύει αυστηρά η Ορθόδοξος παραδοσής μας. Αυτοί λοιπόν συνδιαλέγονται, συμπροσεύχονται, συνυπάρχουν και ο ελληνικός λαός έχει μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε λοιπόν τον ντοκουμέντο της αληθείας, αυτό όπου πρέπει να αφυπνίσει όλους εμάς για να προετοιμαζόμεθα, διότι αυτή είναι προβατόσχημη λύκη. Είναι οι προβατόσχημοι αρχιερείς, οι μεγαλοοικουμενιστές. Και εδώ βλέπουμε τύμπανα, βιολιά, κιθάρες, μόνο το ροκ απουσιάζει από εδώ, είναι ροκ όμως. Ροκ είσοδος λοιπόν προτεσταντών με αλληλούια, ανάμεικτα με νέγρικους χορούς. 1983 είναι εδώ. Καταλαβαίνετε μέχρι σήμερα που έχουμε 95 πόσο έχουν προχωρήσει. Και βεβαίως όλοι αυτοί είναι μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Η ταυτότητα λοιπόν αυτή είναι πανθρησκειακή. Οδεύομαι προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της Εβραιομασονίας με συμμαχία του Βατικανού. Πανθρησκειακός συγκριτισμός. Κοιτάξτε το σύμβολο.
του Τιμίου Σταυρού με ένα πανί λευκό και βεβαίως μία εικόνα η οποία μόνον παράδοση, ορθόδοξη δεν θυμίζει. Καμπέρα, Αυστραλία, 7η Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών 1991. Εδώ λοιπόν θα δούμε τη σκηνή λατρείας, τις κραυγές των δαιμονισμένων. Ακούτε από τον ήχο. Η σκηνή λοιπόν λατρείας του Σατανά με συμμετοχή Ορθοδόξων Αρχιερέων. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί πάμε κατά διαβόλου, κυρίες και κύριοι. Γεμίσαμε από λύκους με ράσα. Όπως βλέπετε, από το 81 μέχρι το 93 προοδεύσαμε. Για να συμμετάσχουν οι δικοί μας στην τελετή της σκηνής, έπρεπε να περάσουν από καθαρτήριο. Καθαρτήριο καπνού και καθαρτήριο κολάσεως. Σε αυτή λοιπόν την τελετή, τι δουλειά έχουν οι Ορθόδοξοι Αρχιεπίσκοποι και Αρχιερείς. Οι μεγαλοοικουμενιστές, κοιτάξτε που ρίχνουν την Ορθοδοξία. Κοιτάξτε με ποιους θέλουν να μας ενώσουν. Επικλήσεις εις τον δαίμονα καθαρά. Επίκλησης στα δαιμονικά ακάθαρτα πνεύματα. Ο παγανισμός σε όλο του το μεγαλείο. Εδώ είναι η ηθαγενής της Αυστραλίας. Είναι η ειδική λατρευτική τους ακολουθία. Τώρα πώς δένει αυτό το παγανιστικό με τον εκπρόσωπο του φαναρίου, τον Μύρωνα, τον Χρυσόστομο, εκπρόσωπο του φαναρίου, διότι από το φανάρι μεριά μας έρχονται όλες οι καταστροφές. Κοιτάξτε, υπογένειον, οι μορφές των προδοτών της πίστεώς μας αρχίζουν να παίρνουν μορφή τράγου. Και αυτό είναι η αλήθεια, διότι γυρίζουν την πλάτη στην αληθινή, την μη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Κυρίου μας. Δωδεκαμελής αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό την ηγεσία του τότε Μητροπολίτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίου Βαρθολομαίου. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ το πρόσωπο του Κυρίου Χριστοδούλου Δημητριάδος, ο Χριστόδουλος Δημητριάδος, με τους σατανιστές παρών, χαμογελαστός, συμμετέχων σε αυτό το κατάπτυστο πανθρησκειακό, το σχέδιο Μρά. Τι να σκέπτεται άραγε ο κύριος Δημητριάδος, θεών ή διάβολων? Όλοι λοιπόν παρήλασαν από εκεί. Ο Αναστάσιος Γιαννουλάτος ονήν Αλβανίας, ο Περιστερίου Χρυσόστομος, ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, ο Παντελεήμων Ζακύνθου, ο Τιμόθεος Κερκύρας, ο Μελέτιος Πρεβέζης, παρόντες για να απολαύσουν τον χορό των δαιμόνων. Τι φρίκι, τι οδύνη για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς να βλέπουμε τους ποιμένες μας να συμμετέχουν σε αυτό το πανθρησκειακό χάος. Ο Σατανάς είναι ο αρχηγός του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Εδώ δεν επιδέχεται αμφισβήτηση από τον ντοκουμέντο αυτό της αληθείας. Θέλουν να ρίξουν την αληθινή Εκκλησία του Χριστού σε αυτή τη σατανική χωάνη για να δείξουν ότι δεν κατέχει την αλήθεια. Είμαστε δηλαδή και εμείς σαν και αυτούς. Ας όψονται οι ποιμένες μας και ένα αλληλούια κοσμικό προτεσταντικό με χαβάγες, ροκ, μουσική και εδώ βεβαίως ο μεγαλύτερος βλάσφημος αποστάτης και μέγας αιρετικός οικουμενιστής Στυλιανός Χαρκιανάκης ο Αυστραλίας, γνωστός για αυτά που έχει πει ότι η Αγία Γραφή είναι ένα μεγάλο παραμύθι
και ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο και ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν αμαρτωλός. Συμπροσευχή επίσημη και δημόσια. Τι άλλο θέλουμε να δούμε, αγαπητοί μου, ότι ευρισκόμεθα όντως στα σημεία των καιρών και εις την εσχατολογική εποχή, μονοφυσίτες με ραβίνους. Όλοι αυτοί λοιπόν, και πίσω και δίπλα στον Αυστραλίας, προτεστάντισα ιεροφορεμένη, ιέρια και βεβαίως ο εκπρόσωπος του φαναρίου, τραγόμορφος. Κοιτάξτε, συμπροσευχή επίσημη και μετά μας λένε ότι δεν έγινε η ένωση. Ελθέτω η βασιλεία σου. Τι νος η βασιλεία να έλθει? Μάλλον τον Μπαθομέτ επικαλούνται, τον τραγοπόδαρο της Εβραιομασονίας, τον αρχηγό, τον Σατανά. Νάτος λοιπόν και εδώ ο Χριστόδουλος Δημητριάδος. Τι σκέπτεται, θεόν ή διάβολον? Μάλλον προτίμησε το δεύτερο. Το ίδιο ερωτηματικό έχει δημιουργηθεί και στο Μελέτιο Πρεβέζης, ο οποίος πρωτοστάτησε στην ένωση με τους μονοφυσίτας. Θεόν ή διάβολον, σεβασμιότατε Μελέτιε? Μάλλον το δεύτερο. Παύλος Γρηγόριος Ινδία, μονοφυσίτης, εκπρόσωπος, επίσκοπος. Υποστήριξε λοιπόν ο Μελέτιος ότι έχουν την ίδια ταυτότητα χριστολογική με τους Ορθοδόξους. Έντονη εδώ η παρουσία και η είσοδος γυναικών εις το ιερόν βήμα το υποτιθέμενον. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, απαγορεύεται εις τις γυναίκες η ανάγνωση του Ευαγγελίου, απαγορεύεται ό,τι έχει σχέση με ιεροσύνη. Εδώ η μεγάλη φεμινίστρια Ζακελίν Γκραντ, βαμμένη, παρφουμαρισμένη, με σκουλαρίκι, με έντονο κοκκινάδι. Πώς παντρεύονται αυτά τώρα με την ιεροσύνη, μόνο αυτοί το γνωρίζουν. Αλληλούια, χαβάγες, ροκ, τύμπανα, ανάμεικτοι συντοιστές, βουδιστές, ραβίνοι, παγανιστές, μαύροι, επίκλησης του ακαθάρτου πνεύματος, πάλι επαναλαμβάνεται, υπό σκοτεινών ήχων και ανατριχιαστικών, βλέπετε ποιον επικαλούνται, τον πατέρα τους, τον διάβολο. Της νέας εποχής ο αρχηγός λοιπόν, ο Σατανάς. Και προτίμησαν να τον υπηρετήσουν οι δικοί μας αρχιερείς. Γι' αυτό και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εάν οι αρχιερείς μας δεν ήταν αποστάτες, η εκκλησία μας θα έλαμπε. Εδώ παρακολουθούμε κατανικτήριο τελετή μπαλέτο χορευτικών με κατακόκκινα ρούχα. Το κόκκινο είναι το έμβλημα των σατανιστών, όπως γνωρίζετε. Γεύσεις λοιπόν σ' όλο της το μεγαλείο της νέας εποχής και νέας τάξεως πραγμάτων. Αν αυτοί που μας έμπασαν εδώ νομίζουν ότι ο πιστός λαός του Κυρίου αυτό ανέμενε, να μας ρίξουν στο οικουμενικό χωνευτήρι και ταυτόχρονο άνοιγμα να κάνουν προς ένα εξωχριστιανικό οικουμενισμό, πλήρης αποχριστιανοποίησης. Στην Καμπέρα ήταν επίσημα παρόντες περισσότεροι από 13 αλόθρησκοι, ένας μουσουλμάνος, δύο Ιουδαίοι, δύο Ινδουιστές και βεβαίως παγανιστές και σωρό άλλοι. Τελετουργία από ιέριες, χορός,
και είσοδος και βεβαίως μία γεύση της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων. Γνωρίζομαι ότι το κόκκινο χρώμα το προτιμούν οι σατανιστές, είναι το χρώμα των σατανιστών. Τι να σκέφτεται άραγε ο Μελέτιος Πρεβέζης? Νιώθει ότι έκανε καλά που προτίμησε τον σατανά αντί του Θεού? Εδώ ο Μύρον Λυκίας, εκπρόσωπος του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, μεγάλος λάτρης του Οικουμενισμού και του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Περισσότεροι από 13 αλόθρησκοι ήταν παρόντες στην Καμπέρα της Αυστραλίας. Χωρί κραυγές, τύμπανα, τα σημάδια της σατανικής επιρροής του σχεδίου της πανθρησκείας στο χριστιανικό κόσμο είναι ολοφάνερα. Τα βλέπουμε στις ημέρες μας με τις ασεβείς συμπροσευχές χριστιανών με αλλοθρήσκους. Βλέπουμε δηλαδή να συμπροσεύχονται χριστιανοί με αλλοθρήσκους και όχι απλώς δεν παραδέχονται τον Χριστό ως σωτήρα του κόσμου, αλλά είναι φανερά και αποδεδειγμένα άσπονδοι εχθροί του. Κλείνει λοιπόν η συνέλευση με χορό και τραγούδι, με χοροπηδήματα, με τύμπανα, με ροκ, με χαβάγιες, πλήρης ο βυζαντινός ήχος, οποία απογοήτευσης. Εξέρχονται οι Ορθόδοξοι Αυστραλίας, ο Χαρκιανάκης, Χριστόδουλος Δημητριάδος, Μύρον Λυκίας, Μελέτιος Πρεβέζης. Ποτέ μην ξεχάσετε τους προδότες της πίστεώς μας. Ο κατήφορος των εκπροσώπων του Φαναρίου συνεχίζεται με επικεφαλής των Κωνσταντινουπόλεως, τον νέον Πάπα της Ανατολής. Έσχος, ντροπή και κατεσχήνη σε όλους αυτούς που θέλουν να αποκαλούνται Ορθόδοξοι Αρχιερείς. Επίσημη συμπροσευχή και συλλήτουργο του μεγαλοοικουμενιστού Βαρθολομαίου με εκπροσώπους του Βατικανού. Ο εκπρόσωπος του Βατικανού Κάσιντι, κατά των πατροκοσμάτων ετωλό, μπορεί να είναι και ο Κασίδης. Εδώ βλέπουμε εκπροσώπους της κυβερνήσεως, τον κύριο Παπαθεμελή και βεβαίως και τον ευεργέτη του Φαναρίου, κύριο Αγγελόπουλο. Μετά μας λένε ότι η ένωση δεν έχει γίνει. Κοινό ποτήριο, κυρίες και κύριοι. Με την ένοχον συμμετοχή και ένοχο σιωπή κράτους και εκκλησίες. Παρόντες οι μονοφυσίτες, παρόντες οι προτεστάντες, παρόντες οι παπικοί. Τώρα πώς γίνεται να παντρεύεται η Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία του Χριστού με όλο αυτό το συνοθήλευμα? Μόνον οι αποστάτε της πίστεώς μας το γνωρίζουν. Ο πιστός λαός όμως του Θεού, που αρχηγόν έχει τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, θα αντιδράσει και θα αντιδράσει έντονα. Θα τους χαλάσει τα σχέδια. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, γιατί ο Κωνσταντινούπολεος Βαρθολομαίος, δεν είναι τυχαίο αυτή η αγάπη και η φιλία προς τη μεριά του Βατικανού, αφού εφήτησε εις την Ουνίτικη Σχολή της Ρώμης. Ένας παπικός εκπρόσωπος είχε πει ότι ο Βαρθολομαίος είναι πιο Λατίνος και από τους Λατίνους. Και εδώ αποδεικνύεται του λόγου το αληθές. Όταν δεν έχουμε λοιπόν αρχιερείς, όταν βλέπουμε ότι οι αρχιερείς μας δεν είναι ορθόδοξοι πλέον,
Θεών αληθινών εκ Θεού. Και το φως γεννηθέντα, ού ποιηθέντα. Εδώ, για ποιο φως μιλάει ο κύριος Παπαθεμελής? Τον σκοταδισμό, την ένωση της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού με τους σκοταδιστές της Δύσεως, με το ψεύδος. Συμμαχία λοιπόν κράτους και εκκλησίας και Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, διότι όλα τα κακά όλα από εκεί μας έρχονται, το έχουμε πει. Απουσιάζει ο Ιεροσολύμων από εδώ, ο Πατριάρχης Διόδωρος. Δεν σας κάνει εντύπωση που δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων? Γι' αυτό και τον μάχονται, διότι ο Πατριάρχης Διόδωρος δεν επρόδωσε, δεν συμπροσευχήθηκε και δεν συμμετέχει στο πανθρησκειακό αυτό χάος. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που βάλετε το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων και που προβάλλεται συνεχώς το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Πρέπει όλοι εμείς να χωνέψουμε αυτό που θέλουν τα αφεντικά της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων. Προβολή λοιπόν μεγάλη προς τον Κωνσταντινούπολεως τον Βαρθολομαίο και σιωπή για τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριον Διόδωρο. Υπό την ηγεσία της Πιλτάτης ημί και της περίπου. Εδώ προσφώνησης προς τον Κάσιντι, τον εκπρόσωπο της Παπικής Εκκλησίας, προς το κράτος του Βατικανού, η υποταγή της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας του Χριστού στην παντόφυλλα του Πάπα. Κάσιντι με ραβινιστικό καπελάκι. Θυμάστε τα ρούχα με τις ιέριες στον χορό το τελετουργικό που είχαν, το φιλί του Ιούδα και της προδοσίας, ο ασπασμός της ενώσεως, της συμπροσευχής με τους χειροτέρους εχθρούς της Αγίας ημών πίστεως. «Τον Πάπα να καταράστε», είπε ο Πατροκοσμάς ο ετωλός. «Αυτός θα είναι η αιτία όλων των δεινών, τον πρόδρομο του Αντιχρίστου, που θα παραδώσει την σκυτάλη στον Αντίχριστο». Ο ελληνικός λαός όμως δεν πρόκειται να κλείνει γόνη. Ορθόδοξος και πιστός λαός του Χριστού δεν πρόκειται να κλείνει γόνη το Βααλ, τους το λέμε για να το γνωρίζουν. Ο Κυριός μας που τα πάντα εποπτεύει, ο παντεπόπτης Χριστός, πολύ γρήγορα θα τους χαλάσει τα σχέδια. Συνευλογία συνευλογούν, οποία βλασφημία. Εδώ με ασπασμό χαρμόσυνο και αγαπολογίες κλείνει η συμπροσευχή και η τελετή του φαναρίου. Η φανή του φαναρίου είναι εσβησμένη προπολού. Και εδώ πηγαίνουμε μερικά χρόνια πίσω, όταν έγινε η επίσημη υποδοχή στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, τον τότε Δημήτριο, όπου τον υπεδέχθησαν όλοι στην Ευρώπη ως αρχηγόν με τιμές αρχηγού κράτους. Βατικανό, 6 Δεκεμβρίου 1987. Ο ασπασμός του Πολωνοεβραίου Πάπα Βοητήλα, το φιλί του Ιούδα προς τον τότε προκαθήμενο του φαναρίου Δημήτριο. Στην ψεύτικη αυτή ένωση καλούμεθα να απορρίψουμε την πίστη μας και να παραδεχθούμε το πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα. Να παραδεχθούμε δηλαδή την αίρεση των αιρέσεων, όπως είπε ο Σέρβος δογματολόγος Πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς. Οι δύο όμως αυτές κακοδοξίες του παπισμού, το πρωτείο και το αλάθητο,
διαστρέφουν το δόγμα της Εκκλησίας αφού ο Πάπας κηρύσσεται σαν το μοναδικό στόμα του αλάθητου. Μας καλούν λοιπόν σε επίσημη συμπροσευχή να αρνηθούμε με αυτόν τον τρόπο τον γίγαντα της Ορθοδοξίας, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό που είχε πει «Φεύγετε των αιρετικών όπως των Όφεων» και όλους τους υπερασπιστάς της Ορθοδοξίας, τον Μέγαν Φώτιον, τον Άγιο Γρηγόριον τον Παλαμά, τον Ισαπόστολον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, τον Θαυματουργό Άγιο Νεκτάριο, που αγωνίστηκαν εναντίον του παπισμού με όλες τους τις δυνάμεις, προασπίζοντας την Ορθοδοξία. Μας καλούν λοιπόν να καταπατήσουμε όλες τις αποφάσεις και τα δόγματα των Οικουμενικών Συνόδων. Και μας καλεί σε αυτό το θανάσιμο ολίσθημα, στις ημέρες μας δυστυχώς, ο Οικουμενικός Πατριάρχης του Φαναρίου κύριος Βαρθολομαίος. Οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές περιφρορούν τόσο πολύ τα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, ώστε να ακούμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο να διακηρύττει ότι η φοβερή αίρεση του Φιλιόκβε που διαστρέφει το δόγμα της Αγίας Τριάδος δεν αποτελεί εμπόδιο για την Ένωση, αλλά είναι απλά ένα έθιμο. Κι όμως την αίρεση αυτή την χαρακτήρισε βλάσφημη και θεομάχο φωνή ο Μέγας Φώτιος. Πρόσχομαι. Επίσημη συμπροσευχή και συνλειτουργία. Τι δουλειά έχει ο τότε προκαθήμενος του Φαναρίου Δημήτριος σε μια επίσημη παπική λειτουργία, ερωτώ. Του Θεού, οποία απογοήτευσης να βλέπει ο πιστός λαός του Θεού τους ποιμένες του να κλείνουν γόνι εις τον Πάπα τον Σατανά. Έτσι βλέπουμε εδώ ένα οικουμενιστικό θέατρο, ένα θέατρο του παράλογου, όπως θα λέγαμε σήμερα. Πάρα πολύ ωραίο χαρακτηρισμό έδωσε καθηγητής πανεπιστημίου για αυτή την σύναξη. Είπε, την απεκάλεσε, το θέατρο της Ρώμης. Και ξεπορεύω το προς αυτόν πάσα Ιουδαία χώρα. Είναι δυνατόν εδώ μέσα στο μεγαλύτερο εχθρό της χριστιανοσύνης να είναι παρόν ο Κύριός μας? Το μήνυμα λοιπόν, αυτοί που γνωρίζουν το περνάνε, ότι Ορθοδοξία και παπισμός, προσέξτε το αυτό κυρίες και κύριοι, δεν έχει καμία διαφορά, και εκφράζουν την ενότητά τους σε επίπεδο κορυφής, σηκώνοντας το Ευαγγέλιο και συμπροσευχόμενοι. Γι' αυτό και η οργή του Κυρίου έρχεται γρήγορα. Προκαθήμενε της Ευασμίας εδώ ακούμε της Πρεσβυτέρας Ρώμης, τον τότε Οικουμενικό Πατριάρχη του Φαναρίου κύριον Δημήτριον να αποκαλεί αγιώτα των αδελφών το αιμοβόρο και αιμοδιψές θηρίων της Ρώμης, τον Πολωνοεβραίο Πάπα Βοητήλα, όπως τον αποκαλεί και ο σημερινός Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, ο κύριος Βαρθολομαίος. Αγιώτα των αδελφών λοιπόν, το αιμοδιψές αυτό τέρας που σφαγίασε και σφαγιάζει και επαναλαμβάνει τη σφαγή των ομοδόξων αδελφών μας, των Σερβοβοσνίων, για όλα τα εγκλήματα του χριστιανισμού ευθύνεται το Βατικανό αιώνες τώρα. Πιστεύω εις ένα Θεόν. Πιστεύει εις έναν Θεόν. Ο Θεός του Πολωνοεβραίου είναι γνωστός. Αυτός λοιπόν που πήγε και τίμησε την συναγωγή των Εβραίων και μάλιστα συμπροσευχήθηκε μαζί τους, ο σημερινός Πάπας, και είπε ότι ευλογημένος ο ερχόμενος. Άρα λοιπόν αρνήθηκε
ο σημερινός Πάπας, γι' αυτό τον λέμε πρόδρομο του Αντιχρίστου, αρνήθηκε τον Κυριόν μας και Θεόν μας, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και αναμένει μαζί με τους Εβραίους την έλευση του Αντιχρίστου. Αυτός θα παραδώσει τη σκυτάλη στον μέγα δικτάτορα που πρόκειται να παρουσιαστεί. Ακούτε βλασφημία. Υπέρ των εκκλησιών, εάν δεν μετανοήσουν οι παπικοί και δεν επανέλθουν στο ορθόν δόγμα της πίστεως, στο σωστό δόγμα, πως είναι δυνατόν να λέμε υπέρ των Ορθοδόξων Εκκλησιών και υπέρ της ενότητος. Για ποια ενότητα μιλάνε? Είδατε τον ασπασμό. Είδατε και μετά διερωτώμεθα γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ντυμένος των Ορθόδοξων Ιερών Μανδύα, η όστια και ο ασπασμός με το δικαίρα των θηρίων της Ρώμης. Γι' αυτό και όλοι αυτοί που αντιστέκονται και υψώνουν φωνή διαμαρτυρίας εναντίον των παπικών, διώκονται, αφορίζονται. Όλοι αυτοί που είναι εναντίον του οικουμενισμού και της παγκοσμίου εκκλησίας του σατανά που ετοιμάζεται και που μεγάλος οργανωτής είναι ο Πάπας, αυτή προπυλακίζεται. Εδώ είναι η ένωση de facto με τους αιρετικούς Λουθυρανούς. Θέατρο και εδώ λοιπόν της Ουψάλης της Σουηδίας, Αύγουστος του 1993. Εδώ βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, ποιος πρωτοστατεί σε όλα αυτά τα προδοτικά ανοίγματα. Το φανάρι μεριά, ο Κωνσταντινούπολεος Βαρθολομαίος πάντα, παρόν και πάντοτε. Δεν σας κάνει λοιπόν εντύπωση που απουσιάζει ξανά, το λέμε, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων? Εδώ, συναυλία, τρομπόνια, τρομπέτες, τζάζ, ιστορίες, σε ναό. Αυτή είναι η κληρική σε ναό Λουθυρανών, που παντρεύουν και τους ομοφιλόφιλους μεταξύ τους. Αυτό λέγεται λειτουργία ή θεατρική παράσταση? Ερωτώμεν. Έτσι θέλουν να καταντήσουν και τους Ορθοδόξους ναούς μας, τους ναούς των Ορθοδόξων Χριστιανών. Είσοδος του Ευαγγελίου και οποία απογοήτευσης και τραγική βλασφημία έλαβαν μέρος και οι Ορθόδοξοι, εκπρόσωποι του φαναρίου πάντα. Από εκεί ξεκίνησε η προδοσία. Όλοι οι πατριάρχες του φαναρίου των τελευταίων χρόνων ήταν μασόνοι και οικουμενιστές. Επίσημη ένωση λοιπόν με τους αιρετικούς Λουθυρανούς στην Ουψάλα. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, κύριος Βαρθολομαίος, επίσημα προσκεκλημένος στην επίσημη λειτουργία στον καθεδρικό ναό της Ουψάλης. Όντως, τραγικό θέαμα. Εδώ ακούμε τον Λουθυρανό επίσκοπο και πρώτος βεβαίως από τους κυρίους ομιλητάς ήταν ο επίσημος προσκεκλημένος του φαναρίου Βαρθολομαίος. Αναφέρθηκε στην εκκλησία και βεβαίως ποια εκκλησία? Την εκκλησία του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Σε αυτή την εκκλησία απευθύνθηκε. Αυτή όμως δεν είναι η Εκκλησία του Χριστού.
Αυτή είναι η εκκλησία του διαβόλου, κυρίες και κύριοι. Και εδώ ο Κάσιντι κατακόκκινος, με ραβινιστικό καπελάκι, ο Κασίδης κατά των πατροκοσμάτων ετωλό. Ο παπικός καρδινάλιος λοιπόν προσφωνεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη και βεβαίως οι αγαπολογίες και οι επίσημες προσφωνήσεις πάνε και έρχονται. Τελευταίος ομιλητής, ο Αρχιεπίσκοπος Ουψάλης. Πολύ χαρούμενος για την υποταγή της Ορθοδοξίας. Ο κύριος Βαρθολομαίος προσέφερε ένα σημαίνιο Άγιο Ποτήριο προς τον Λουθυρανό Αρχιεπίσκοπο, το ποτήριον της Αρνήσεως προς την Ανατολική Ορθόδοξον Εκκλησία του Χριστού. Εκείνος το χαρακτήρισε ποτήριον της Συμφιλιώσεως, ο κ. Βαρθολομαίος, και εμείς το λέμε ποτήριον της Αρνήσεως, ποτήριον της κατεσχήνης και της προδοσίας. Utanför programmet så överlämnade nu patriarken Bartholomeus en kall. Οποία απογοήτευσης. Αμέσως το ποτήριο της προσφοράς χρησιμοποιήθηκε και ευχήθηκε στον Πατριάρχη πάρα πολύ σύντομα να έχουν επίσημη κοινωνία εν το άρτο και τον ίνον του Κυρίου. Μη γέννητο. Ένωσης de facto. Vi hälsar varandra i den uppståndne Herrens namn. Herrens frid vare med er. Εδώ βλέπουμε τον λειτουργικό ασπασμό της ειρήνης. Μη στο λέμε κατεσχήνης, ο λειτουργικός ασπασμός της κατεσχήνης. Επίσκοποι, ιέριες, αγγλικανοί, μεθοδιστές εστάθηκαν στα διάφορα μέρη του ναού, γυναίκες που κοινωνούν τους λαϊκούς. Και ξαφνικά το όργιον, συγκρότημα νέγρων, μποσανόβα και χοροπηδήματα. Η χορευτική νέγρικη ομάδα πώς δένει με την Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, μόνον το φανάρι γνωρίζει και το γνωρίζει πολύ καλά. Σε λίγο θα κοινωνάμε με όστιες, εκεί μας κατήντησαν. Με ποιους πήγαν να προσευχηθούν οι Ορθόδοξοι? Και το αποκορύφωμα, το φινάλε της παραστάσεως του Οικουμενιστικού Θεάτρου της Ουψάλης. Εδώ ακούμε τον Κωνσταντινούπολιος να λέει χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Κύριος απουσιάζει παντελώς. Όλοι αυτοί που συμπροσεύχεται ο Κύριος Βαρθολομαίος είναι οι άσπονδοι εχθροί του Κυρίου μας. Μας παρέδωσαν. Και εδώ έχουμε στις οθόνες μας την θεολόγο κορεάτιδα του συγκριτισμού Τσάνγκ Χιούν Κιούνγκ. Την αποκαλούν προφήτη του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών.
Η Τσάνγκ δηλώνει ότι ο βουδισμός και ο βραχμανισμός είναι ο πατέρας της. Ο συγκριτισμός εδώ σε όλο του το μεγαλείο. Βουδιστικά γράμματα, σύμβολα παγανιστικά, βουδισμός και σαμανισμός η μητέρα της. Τώρα πώς συνδέεται ο χριστιανισμός με το σαμανισμό και με τα αντιχριστιανικά σύμβολα που εκφράζουν το παγανιστικό πνεύμα της Τσάνγκ, και εδώ το βλέπουμε ανοιχτή επίκληση στον δαίμονα. Invoking the spirits, the rite of a religion of nature. A shamanist temple in the heart of Seoul, the capital of Korea. Μόνο αυτοί το γνωρίζουν. This visitor with some women students is the Christian professor of theology Chung Hyung Kim. Η προφήτης που δεν διστάζει να παρευρίσκεται σε σαμανιστική μαγική τελετή και μετά να διαλογίζεται μπροστά στο άγαλμα του Βούδα. Buddhism, on the other hand, has been here for thousands of years. Όπου είναι ο πατέρας της, ο αδελφός της και με βουδιστή μοναχό. Τώρα πώς παντρεύεται ο βουδισμός με την Ορθοδοξία, μόνον οι εχθροί της πίστεώς μας γνωρίζουν. Και εδώ αρχίζει ο χορός των δαιμόνων. Ο δαίμονας επικαλείται την είσοδο του πονηρού, ο οποίος έχει αλυσοδέσει όλη την ανθρωπότητα της νέας εποχής και νέας τάξεως πραγμάτων. Η αίσθηση λοιπόν της παρουσίας του πονηρού είναι ολοφάνερη. Συμβολικός διάκοσμος ασιατικός, και εδώ διαβάζουμε τον κατάλογο όπου η Τσάνγκ κάνει επίκληση στα πνεύματα του νερού, της γης, του αέρος, και μαζί με τα πνεύματα αυτά επικαλείται οποία βλασφημία και το πνεύμα του Ιησού Χριστού. Μετά λοιπόν αυτή τη βρυχτή βλασφημία, καίει και τον κατάλογο με τα πνεύματα που ήταν αναγραφόμενα και άφησε τη στάχτη να διασκορπιστεί σε αυτή την τελετή της μαγείας. Έτσι λοιπόν το βήμα του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών έγινε βήμα δαιμόνων. Είναι ολοφάνερο. Από τον οικουμενισμό λοιπόν στον συγκριτισμό. Αναλογίζονται άραγε οι οικουμενιστές τις ευθύνες τους, αλλά και εμείς οι Ορθόδοξοι το χρέος μας. Εδώ βλέπουμε σκίτσο του γέροντος Ιναήτου Ανδριανού, πάρα πολύ χαρακτηριστικό, όπου μέσα στην άμαξα που σέρνουν οι δαίμονες προς την κόλαση είναι όλοι οι οικουμενιστές, οι αιρετικοί, οι αποστάτες της Ορθοδόξου ημών πίστεως. Ας προσέξουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλοι εμείς, αλλά και οι αρχιερείς που μας παρέδωσαν και μας πρόδωσαν, ότι εγγύσιν ο Κύριος, ο Κύριος σου μικτηρίζεται, και ότι θα αποδώσει την ημέρα της κρίσεως στον καθένα μας κατά τα έργα του. Θα παρακολουθήσετε κατόπιν απαιτήσεως πολλών τηλεφωνημάτων που έλαβε το κανάλι. Θα επαναληφθεί η εκπομπή στις 3:30 ώρα το μεσημέρι την ερχόμενη Παρασκευή. Καλό σας βράδυ.